Εγώ θα ήθελα απλώς να καλωσορίσω το φεστιβάλ. Είναι μεγάλη χαρά μας σήμερα που αυτό το γεγονός γίνεται εδώ πέρα και να περάσω το μικρόφωνο στον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Σε ευχαριστώ τον φίλο και συνεργάτη Νίκο Τσούχλο, πρόεδρο του Δύο Αθηνών. Και θα ξεκινήσουμε. Σας καλέσαμε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις μας με αφορμή τον απολογισμό του Φεστιβάλ Αθηνών 2018, αλλά και για να παρουσιάσουμε το νέο μας πρόγραμμα για την Επίδαυρο το 2019. Τα τελευταία δύο χρόνια το καλλιτεχνικό πρόγραμμα άρχισε να βρίσκει σταδιακά το χαρακτήρα του και το φεστιβάλ αύξησε το κοινό του και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου και των ΜΜΕ. Αν κοιτάξουμε το φεστιβάλ του 2018, η εμπιστοσύνη αυτή αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που μας έδωσαν τα ταμεία, όπου φαίνεται η αύξηση του αριθμού των θεατών και τα ποσοστά πληρότητας των χώρων. Το 2018 ήταν ένα πλούσιο φεστιβαλικό καλοκαίρι με δυνατές στιγμές, τόσο στην Επίδαυρο, που υποδέχτηκε σε 8 διήμερα 93.409 θεατές, όσο και στο Ηρώδιο, τις παραστάσεις του οποίου παρακολούθησαν 102.560 θεατές. Τις παραστάσεις της Πειραιώ 260 παρακολούθησαν τέλος 24.953 θεατές. Λυπή χώρη με εισιτήριο 4.527, ενώ Μέγαρο, εδώ, στο 2 κλπ. Άλλοι χώροι χωρίς εισιτήριο 5.800 θεατές. Και συγκριτικά με το 2017 που η πληρότητα ήταν 58%, το 2018 η πληρότητα ήταν 68%. Ως προς το άνοιγμα στην πόλη πάντως, δεν είναι εύκολο να καταμετρηθούν οι θεατές, καθώς οι εκδηλώσεις ήταν οι περισσότερες σε ανοιχτούς χώρους, ως επιδοπλίστων με ελεύθερη είσοδο και πάντα γεμάτες. Στο Ηρώδιο, που αρχίζει να ξαναβρίσκει τον παραδοσιακά ετούμενο κλασικό του προσανατολισμό, με έμφαση στις μεγάλες ορχήστρες και τους μεγάλους μαέστρους και σολίστ, πραγματοποιήθηκαν συναυλίες από κορυφαίες ορχήστρες όπως η Φιλαρμόνια Ορκέστρα, υπό τον Έσα Πέκα Σάλωνεν, η Ορχήστρα Ήλπο Μοντόρο, η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι, υπό τον Βλαντιμίρ Φεντοσέγεφ. Ακούσαμε τη σπουδαία Μάρτα Άργκεριχ στο πιάνο και τον δημοφιλέστατο τενόρο Τζόζεφ Καλέγια. Ζήσαμε μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες σαν τα μυστικά της Εγνατίας. Υποδεχτήκαμε το Sting, το Σκαλέξικο, τον Bill Murray, για να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα. Συγκίνηση προκάλεσε το αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ενώ το καλοκαίρι έκλεισε με τη συναυλία αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής που διοργανώσαμε εκτός προγράμματος στις 29 Αυγούστου. Ήταν μια αυθόρμητη πρωτοβουλία από εκείνες που οφείλει να αναλαμβάνει ένα δημόσιο φεστιβάλ, δίνοντας άμεσα το παρόν στις ανάγκες της κοινωνίας και ενθαρρύνοντας τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς για τη συγκινητή ανταπόκριση του κόσμου. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι το ευρύτερο κενό αγκάλιασε ακόμα περισσότερο το συνολικό μας πρόγραμμα, καθώς ήταν, όπως είχαμε αντιληφθεί και από την εμπειρία του προγράμματος του 2017, πιο στοχευμένο και πιο σφιχτό η αναζήτηση πάντα ενός διακριτού φεστιβαλικού στίγματος με σύγχρονες αισθητικές αιχμές, αλλά και μια όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή κοινωνική διάσταση. Αυτή την κοινωνική διάσταση υπογραμμίζει και η εκπαιδευτική μας πολιτική που εμπλουτίζεται χρόνο το χρόνο με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα του κοινού και την προσέγγιση του καλλιτεχνικού έργου. Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισμός αποτελούν σταθερή στόχευσή μας και για την Επίδαυρο, το βαρύ πυροβολικό του φεστιβάλ. Για το 2019 έχουμε λοιπόν την Comédie Française που κατεβαίνει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο με την παράσταση Ηλέκτρα Ορέστη στο Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία Ivo Van Hove. Μια συνεργασία ουσιαστική για την οποία οι συζητήσεις με τον Eric Riff, διευθυντή της Comédie Française, που είναι σήμερα κοντά. Είχαν ξεκινήσει από το πρώτο χρόνο που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση. Επίσης θα φέρουμε την καινούργια παράσταση «Ιδίπους» του Bob Wilson, φτιαγμένη για αρχαία θέατρα.
Έχει παιχτεί μόνο στην Πομπία και στη Βιτσέντζα και ο σκηνοθέτης που έρχεται για πρώτη φορά στην Επίδαυρο επίσης θέλει να την ξαναδουλέψει με αλλαγές στη διανομή με τη συμμετοχή της Λιδίας Κονιόρθου. Στην παράσταση που είδα στη Βιτσέντζα ακούγαμε τη φωνή της, όπως και τη φωνή του Μπόμπου Γουίλσον. Εδώ θα παίξει. Επίσης στην Επίδαυρο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά η Κάθριν Χάντερ, από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της Αγγλίας και του κόσμου, Ελληνίδα γεννημένη στην Αμερική, η οποία θα παίξει τον επώνυμο ρόλο στον προμηθέα δεσμό της σε συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Πάτρας. Θυμίζω ότι η Κάθριν Χάντερ, από τα ιδρυτικά μέλη του θειάσου Κομπλισιτέ, έχει διακριθεί στην ερμηνεία ανδρικών ρόλων, έχοντας κερδίσει και βραβείο Ολιβιέ για την ερμηνεία του Ριχάρδου Τρίτου. Το Δεκέμβριο θα ερμηνεύσει τον Τίμον Αθηναίο στο Royal Shakespeare Company. Ισχυροποιούμε λοιπόν φέτος ακόμα περισσότερο την παρουσία διεθνών καλλιτεχνών, επιτυγχάνοντας μια καλύτερη ισορροπία με τις ελληνικές παραγωγές. Αναλυτικά το πρόγραμμα ξεκινά με τον Ιδίποδα σε σκηνοθεσία Μπόμπου Γουίλσον στις 21 και 22 Ιουνίου. Ακολουθεί η Ορέστια του Εσχύλου σε ενιαία παράσταση υπό την παγκέτα τριών νέων σκηνοθετριών, της Ιώς Βουλγαράκη, της Λίλης Μελεμέ και της Γεωργίας Μαυραγάνη στις 28 και 29 Ιουνίου από το Εθνικό Θέατρο και οι Κέρτιδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, επίσης παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε συμπαραγωγή με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στις 5 και 6 Ιουλίου. Ακολουθεί ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στις 12 και 13 Ιουλίου, η Ιφηγένεια Ναυλίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στις 19 και 20 Ιουλίου, η παράσταση Ηλέκτρα Ορέστης του Ευρυπίδη που είπα πριν σε σκηνοθεσία Ιβο Βαχόβε με τον θίασο της Κομεντή Φρανσέζ στις 27 και 28 Ιουλίου, 26 και 27 Ιουλίου, η Νεφέλη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στις 2 και 3 Αυγούστου και ο προμηθέας δεσμότης με την Κάθριν Χάντερ σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Πάτρα στις 9 και 10 Αυγούστου. Θέλω να πω έτσι μια κουβέντα παραπάνω για τη συνεργασία που ξεκινήσαμε από τον πρώτο χρόνο που ανέλαβα το φεστιβάλ με την Κομετή Φρανσέζ και τη συνεργασία με τον διευθυντή, τον Ερικ Ριφ, αλλά και την ομάδα του, που μέσα στην ομάδα του είναι και ένας Έλληνας, ο Λεωνίδας Τραπατσάκης, αλλά και στο θίασο είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Γαλλίας, ηθοποιός της Κομεδί, ο Ντενίς Πονταλίδε. Ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία έτσι από την αρχή, ακόμα και στο σχεδιασμό, αλλά θα ήθελα καλύτερα να μιλήσει ο Ερικ. Très honoré d'être ici. Με τιμά πολύ το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. La Comédie Française est sans doute la troupe la plus ancienne au monde en activité et le théâtre d'Épidaure est sans doute le lieu de théâtre le plus ancien au monde. Η Comédie Française είναι το πιο παλιός θείασος που βρίσκεται σε δραστηριότητα και το ακόμα και το θέατρο της Επιδαύρου σίγουρα ένα από τα αρχαιότερα θέατρα που υπάρχουν, ίσως το αρχαιότερο. On peut s'étonner que ça soit seulement maintenant la première rencontre. Είναι παράξενο που μόλις τώρα θα γίνει αυτή η πρώτη επίσκεψη Comédie Française στην Επίδαυρο. Merci beaucoup, Vangelis, de pouvoir corriger cette bizarrerie historique. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, που διόρθωσες αυτή την ιστορική έλλειψη. Cette troupe très ancienne s'attaque à votre répertoire très ancien. Il est beau de voir que ce travail est confié à l'autorité d'un metteur en scène extrêmement contemporain, actuel, qui est Ivo van Hove. Θα γίνει αυτή η συνεργασία με αφετηρία ένα πολύ σημαντικό αρχαίο έργο, αλλά το φοβερό είναι επίσης ότι ο σκηνοθέτης θα είναι ο Ivo van Hove, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες διεθνώς. La Comédie Française est venue trois fois déjà en Grèce, en 1940, en 1962 et en 2014. Η Comédie Française έχει έρθει ήδη τρεις φορές στην Ελλάδα. Την πρώτη φορά ήταν το 1940, η δεύτερη το 1962. Et la troisième, vous avez dit? 2014. Και το 2014. Α, βέβαια, στο L'Institut Français. Oui.
Absolument. Oreste de Ripide est rentré au répertoire de la Comédie Française en 1923, mais Electre va rentrer au répertoire, il n'a jamais été joué encore. Oreste de Ripide μπήκε στο, εντάχθηκε στο répertoire de la Comédie Française το 1923, αλλά η Electra του Ευρυπίδη δεν έχει μέχρι τώρα ποτέ παιχτεί εκεί και εντάσσεται με αυτήν την αφορμή. C'est la seconde collaboration de Ivo Van Hove avec la Comédie Française. Nous avons commencé en 2016 avec les Damnés de Visconti au Festival d'Avignon. Είναι η δεύτερη φορά που Ivo Van Hove συνεργάζεται με την Comédie Française. Πρώτη φορά συνεργάστηκε για τους Καταραμένους που του Visconti, που η πρεμιέρα του δόθηκε στην Avignon το 2016. Les Damnés de Visconti sont une famille qui n'ont rien à envier à celle des Atrides. Οι Καταραμένοι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Του Visconti δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την οικογένεια των Ατριδών. Et nous sommes évidemment ravis de venir à Épidaure maintenant. Και βέβαια είμαστε πολύ ευτυχείς που ερχόμαστε στην Επίδαυρο τώρα. En France, les acteurs qui ont joué au Festival d'Avignon, je vous rappelle que le Festival d'Avignon, il n'y a que 4000 places. Στη Γαλλία, οι ηθοποιοί που έχουν παίξει στο Festival d'Avignon, σας θυμίζω ότι το θέατρο στην Avignon, το Palais de Pape, είναι combien de places? 4000. 4000 θέσεις. Donc, les acteurs qui ont fait Avignon ont une gloire très grande en France, mais ceux qui vont revenir d'Épidaure pour la première fois vont voler au-dessus du sol. Έχουν μεγάλη δόξα, απολαμβάνουν μεγάλη δόξα οι ηθοποιοί που έχουν παίξει στο Palais de Pape. Πόσο μάλλον τώρα που θα παίξουν στην Επίδαυρο, η δόξα τους και η φήμη τους θα ανέβει σίγουρα. Le répertoire, j'ai eu la chance de jouer à la Comédie Française Pinté dans les Bacchantes de Ripide. Είχα την ευκαιρία να παίξω στις Βάκιες του Ripide με το θέατρο της Comédie Française. C'est un répertoire que j'adore. Είναι ένα ρεπερτόριο που λατρεύω. Et qui malheureusement en France n'a pas bonne réputation. Και το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει στην Γαλλία δεν έχει πολύ καλή φήμη. Parce qu'il est un petit peu taxé de répertoire complexe et universitaire. Γιατί θεωρείται κάπως ότι είναι πολύ σύνθετο και μάλλον ακαδημαϊκό. C'est faux, bien entendu. Ces textes sont d'une brutalité, d'une clarté absolument incroyable. Δεν ισχύει αυτό. Τα κείμενα του Ευρυπίδη έχουν μια φοβερή ομότητα και μια φοβερή διάβγεια, μια φοβερή καθαρότητα. Et en comparaison, c'est plutôt notre théâtre classique à nous, c'est-à-dire Corneille et Racine, qui paraît complexe et universitaire. Αντίθετα, το δικό μας κλασικό θέατρο, Κορνέι και ο Ρακίνας, είναι που περισσότερο φαίνονται σύνθετα και κάπως ακαδημαϊκά. Donc, je suis absolument ravi que la présence d'Ivo Van Hove et ton invitation, Vangelis, donne justement une actualité, un lustre à ce théâtre et on va réussir à corriger le tir enfin et à faire aimer ce répertoire au public français, j'en suis sûr. Και είμαι πολύ ευτυχής που η σκηνοθεσία του Van Hove και η πρόσκλησή σου, Βαγγέλη, θα μας δώσουν την ευκαιρία να διορθώσουμε αυτό το κενό. Merci infiniment. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο που επιδιώκουμε από φέτος είναι να ενισχύσουμε τον φεστιβαλικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η Επίδαυρος. Στόχος μας είναι να προάγουμε την ποιότητα και τη σύγχρονη αισθητική στο αρχαίο δράμα, αποφεύγοντας τις ευκολίες, κυρίως τον Αριστοφάνη, που στοχεύουν κατά πρώτο λόγο στο ταμείο και στην περιοδία. Το 2017 και το 2018, τα έργα που ανέβηκαν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου συνδέονταν κάτω από μία ενιαία θεματική με το ρεπερτόριο στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου και με το περιεχόμενο της έρευνας στο Λύκειο Επιδαύρου. Το 2017 θυμίζουμε ότι η θεματική μας ήταν η έλευση του ξένου, ενώ πέρσι πολιτεία και πολίτης. Η φετινή θεματική της έρευνας στο Λύκειο Επιδαύρου σχετίζεται με την δραματουργική και τη σκηνική πρόσληψη έργων και μύθων από τα ελληνιστικά χρόνια ως σήμερα και έχει τίτλο «Επανεφευρίσκοντας το αρχαίο δράμα». Η θεματική αυτή προεκτείνεται με ιδιαίτερο τρόπο στο πρόγραμμα, ειδικά της Μικρής Επιδαύρου, που ανοίγει σε αρχαιόθεμα έργα εμπνευσμένα από το αρχαίο ελληνικό δράμα είτε από αρχαίους ελληνικούς μύθους.
Το πρόγραμμα της Μικρής Επιδαύρου ξεκινά στις 22 Ιουνίου με μια κινηματογραφική προβολή έκπληξη σε συνεργασία με τις νύχτες πρεμιέρας του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου. Στις 28 και 29 Ιουνίου υποδεχόμαστε την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει τρία εμβληματικά έργα μουσικού θεάτρου Ελλήνων συνθετών της πρωτοπορίας. Το Γιάννη Ξενάκη, Κασάνδρα 1987, του Γιάννη Χρήστου, Αναπαράσταση Σένα, Ο Βαρύτονος 1968 και του Γιώργου Κουμεντάκη, Έσετε Ήμαρ 1986. Ακολουθεί η Θεογονία του Ισιώδου από τη Σοφία Πάσχου και την ομάδα της στις 5 και 6 Ιουλίου, το Κάος από την ομάδα χορού Γκριφών σε χορογραφία Ιωάννας Πορτόλου στις 12 και 13 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα αποκτά νεοκλασικό αλλά και ρομαντικό στίγμα, πρίσμα, περιλαμβάνοντας και το Δάφνης και Χλώη του Λόγκου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου στις 19 και στις 20 Ιουλίου. Στη συνέχεια, σειρά έχει η Φέδρα του Ρακίνα σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδόρου στις 26 και 27 Ιουλίου και οι Δαναΐδες του Ανδρέα Κάλβου στην παραθενική παράσταση του έργου επί σκηνής σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη στις 2 και 3 Αυγούστου. Αυτό το δραματουργικό άνοιγμα ισχυροποιεί το ευδιάκριτο πλέον στίγμα της Μικρής Επιδαύρου όπως έχει ήδη διαμορφωθεί τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς είναι εστιασμένη σε εναλλακτικές οπτικές του τραγικού με έμφαση στη σύνδεση του με το σήμερα και έχει γίνει πεδίο έρευνας νεότερων σκηνοθετών πάνω στο αρχαίο δράμα. Θέλω να θυμίσω ότι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του φεστιβάλ υπήρξε προτεραιότητά μας από τη στιγμή που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση και με αυτή τη φιλοσοφία ανακοινώσαμε την ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου ήδη από το 2016. Αυτή η σύνδεση της καλλιτεχνικής παραγωγής με την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα στα οποία εκτείνεται, από το Λύκειο Επιδαύρου ως τις συζητήσεις με το κοινό, τα εργαστήρια στην Αθήνα και τα ειδικά αφιερώματα, δίνει, θεωρώ, το κυρίως στίγμα της ταυτότητάς μας, γιατί σε βάθος χρόνου μια τέτοια πολιτική σπάει το στερεότυπο της σχέσης φεστιβάλ και κοινού ως μια σχέση πελάτη και θεάματος και καλλιεργεί την προσωπική επαφή του καθενός με τη σύγχρονη δημιουργία. Με αυτόν τον τρόπο, από απρόσωπος θεσμός παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων, το φεστιβάλ αποκτά πρόσωπο, η συμμετοχή φέρνει τους θεατές σε επαφή με τη ζωντανή διαδικασία της παραγωγής των καλλιτεχνικών έργων και χτίζει εν τέλει μια σχέση πιο ενεργητική, πιο συμμετοχική του κάθε πολίτη με το θεσμό. Το Λύκειο Επιδαύρου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος. Το 2018 το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους με τη συμμετοχή 180 σπουδαστών από 17 χώρες και 25 διδασκόντων από 10 χώρες. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετείχαν υποστηρικτικά 17 εθελοντές από τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Αθηνών και Πατρών και άλλους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, ενώ οι σπουδαστές του προγράμματος προήλθαν από περισσότερες από 50 δραματικές σχολές, επαγγελματικές σχολές χορού και πανεπιστημιακά ιδρύματα με πρακτική κατεύθυνση στην υποκριτική και την κίνηση από χώρες όπως το Μεξικό, η Τουρκία, η Κίνα, η Σερβία, το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Δανία, η Αγγλία και άλλοι. Τις δράσεις του προγράμματος παρακολούθησαν οι δράσεις που είναι εκπαιδεύοντας το διεθνές κοινό, παρακολούθησαν περισσότερο από 1.000 μαθητές, ενήλικες και επισκέπτες από το εξωτερικό και χώρες όπως η Ολλανδία, η Κίνα, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Το πρόγραμμα αυτό, όπως και η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δράσεων στην Αθήνα, πραγματοποιούνται δωρεάν ενισχύοντας το κοινωνικό προφίλ του φεστιβάλ. Τέλος, επισημαίνω ότι πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά στο Μουσείο Κουστούμιών στο Ξενία, παράλληλα με τις παραστάσεις στο Θέατρο της Επιδαύρου. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 400, αύξηση 55% σε σχέση με το 2017, ενώ η πληρότητα ξεπέρασε αρκετές φορές το 80%. Παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει ο Στάθης Λιβαθινός, ο Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, να μιλήσει για τις δύο παραστάσεις που θα παρουσιάσουν τη δική του και οι κοπέλες, οι κυρίες,
που θα κάνουν τις παραστάσεις αμέσως μετά. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος. Το Εθνικό Θέατρο κάνει 2 εμφανίσεις, όπως συνήθως σκεφτήκαμε, ότι φτάνει λίγο με τον Αριστοφάνη. Αριστοφτάνει. Και γι' αυτό το λόγο δεν πειράζει να αφήνουμε μερικούς σπουδαίους συγγραφείς να ξεκουράζονται, για να ξεκουραζόμαστε κι εμείς και να βρίσκουμε καινούριους τρόπους να τους ανακαλύψουμε. Θα παρουσιάσουμε φέτος, όπως είπε ο κ. Θοδωρόπουλος, την Ορέστια σε μια ενιαία παράσταση. Έχει να την παρουσιάσει το Εθνικό Θέατρο από το 2000. Το Εθνικό Θέατρο θα είναι γυναίκα και θα παρουσιάσει λοιπόν την Ορέστια σε 3 παραστάσεις, σε μια βραδιά, από 3 νέες πολύ ενδιαφέρουσες δυνάμεις του θεάτρου μας, την Ιω Βουλγαράκη, τη Λίλη Μελεμέ και τη Γεωργία Μαυραγάνη. Η δεύτερη παράσταση θα είναι η Κέτισες του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, συγγνώμη, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε συνεργασία, συμπαραγωγή με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Δίνω τον λόγο στον κύριο Κυριακίδη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό, ενδιαφέρον και σωστό. Βρίσκω εγώ, ακούγοντας το πρόγραμμα για πρώτη φορά, ότι θα είναι 3 ελληνικά, κρατικά και εθνικά θέατρα στο φεστιβάλ. Θα είναι το κρατικό Βορειοελλάδος, θα είμαστε εμείς και για δεύτερη φορά κάνουμε συνεργασία με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Νομίζω ότι είναι σωστό, ενδιαφέρον και ένα ζήτημα εποχής. Σάβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ναι, θέλαμε να επιστρέψουμε στην Επίδαυρο μετά από 2 χρόνια. Ήμασταν εδώ, θυμίζω, το 2017 με τους Πέρσες και μέσα από μια σειρά από διεργασιών και συζητήσεων και μετά από πρόταση του Στράθλη Βαθινού δεχτήκαμε με χαρά να κάνουμε αυτή την συμπαραγωγή. Στην πρόταση του Στάθη φέραμε σαν αντιπρόταση ένα έργο που για την Κύπρο είναι εμβληματικό. Πιθανόν να ξέρετε, συνδέεται με μια σπουδαία παράσταση που έγινε το 1978, 4 χρόνια μετά την εισβολή και που βεβαίως ως τέτοια ήταν πολύ επίκαιρη, οι Κέτιδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Νίκου Χαραλάμπου. Θέλαμε λοιπόν να ξαναφέρουμε αυτό το έργο και αυτή την τραγωδία που έχει πάρα πολύ καιρό να παιχτεί. Έτσι κι αλλιώς παίζεται πολύ σπάνια στην Επίδαυρο. Τελευταία φορά ήταν μια σχεδόν εργαστηριακή δουλειά που έκανε ο Μιχάλης Μαρμαρινός το 2006 και και πριν, νομίζω, ήταν η δεκαετία του 80 που είχε ξαναπαιχτεί. Θέλαμε λοιπόν να το φέρουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κ. Βλαθινός δέχτηκε άμεσα αυτή την αντιπρόταση και μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια που πραγματικά είναι μια περιπέτεια, γιατί μια συμπαραγωγή, δύο θέατρα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε αυτή τη δουλειά όπως θέλουμε. Φυσικά δεν θέλουμε να κάνουμε μνημειακή παράσταση σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να ξαναδούμε πώς αυτό το έργο, τι σημαίνει αυτό το έργο σήμερα και σε σχέση φυσικά με την ιστορικότητά του, αλλά και σε σχέση με τη διαχρονία του. Με πολύ χαρά και αγωνία περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει να πω απλώς ότι θα είναι, θα προτείνουμε μια καινούργια μετάφραση ενός διακεκριμένου Έλληνα ποιητή του Γιώργου Κοροπούλη που κατεβαίνει και αυτός για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Αυτό είναι ένα εγχείρημα πολύ ιδιαίτερο, προτείνει το Εθνικό Θέατρο και ο κύριος Λιβαθινός. Και η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο ότι πέρα από τις προκλήσεις που έχει κάθε τέτοιο ανέβασμα στην Επίδαυρο, πόσο μάλλον, είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί συμβίωση. Δηλαδή τόσο εγώ, η Λίλη Μελεμέ και η Γεωργία η Μαυραγάνη, όσο και όλη η ομάδα των ανθρώπων που θα δουλέψουν με κάθε μία από εμάς, πρέπει πέρα από όλα τα άλλα να συμβιώσουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σπουδαίο σε όλο αυτό. Στις 12 και 13 Ιουλίου θα είναι ο ειδηποδαστήρανος του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ειδήποδα, την Αμαλία Μουτούση στο ρόλο της Ιωκάστης. Κωνσταντίνε, είσαι εδώ. Γεια σας, καλησπέρα. Δεν έχω να σας πω πάρα πολλά. Έχει τύχει να
συναντηθώ με το συγκεκριμένο έργο, το τελειότερο ίσως έργο της δραματουργίας της Οζόμενης στον Ειδίποδα Τύρανο, δύο φορές ως ηθοποιός. Θέλω και παρακολουθώ την Επίδαυρο από παιδάκι, δηλαδή 40 χρόνια τώρα. Για μένα το πολύ μεγάλο στίχημα σε αυτά τα έργα, επειδή συνήθως ασχολούμαστε με το πώς θα τα παρουσιάσουμε και θα τα ξαναπαρουσιάσουμε και θα σταθούμε στο ύψος των προηγούμενων παραστάσεων άλλων εποχών, το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να επικεντρωθεί στο τι λέγεται. Το τι λέγεται σε ένα έργο, το οποίο σήμερα είναι κλασικό, αλλά στην εποχή του ήταν σύγχρονο. Το τι λέγεται σε ένα έργο είναι αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μπορεί να μας οδηγήσει στο πώς. Πολύ συχνά, ειδικά στην κλασική δραματουργία, αισθάνομαι ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το πώς και δεν ασχολούμαστε με το τι λέγεται. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καθαρό που προσπαθώ να σας πω. Πάντως, αυτή είναι η πρώτη σκέψη και η μόνη που μπορώ αυτή τη στιγμή να μοιραστώ μαζί σας. Τα υπόλοιπα τα είπε ο Διευθυντής. Είναι μια παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων και του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, σε μετάφραση του Γιάννη Λιγνάδη, με τον Δημήτρη Λιγνάδη, που έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και συναντιόμαστε και τώρα, στον επώνυμο ρόλο, και την Αμαλία Μουτούση στο ρόλο της Ιωκάστης. Σας ευχαριστώ. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έρχεται με Ιφηγένεια Ναυλίδη του Επιρπίδη σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. Παρακαλώ τον Γιάννη τον Αναστασάκη είναι εδώ και τον Γιάννη τον Καλαβριανό. Γεια σας. Συνεχίζουμε με Ευρυπίδη εμείς φέτος. Η Ιφηγένεια Ναυλίδη είχε ανέβει μόνο μια φορά στο Κρατικό το 1963 σε σκηνοθεσία του Καραντινού και τότε δεν είχε παιχθεί στην Επίδαυρο. Πρώτη φορά μια δουλειά του Κρατικού πάνω στην Ιφηγένεια Ναυλίδη θα παιχθεί τώρα. Με συγκαθέτει έναν από τους σημαντικότερους της νεότερης γενιάς σκηνοθετών, τον Γιάννη Καλαβριανό. Καλησπέρα. Η συζήτηση με το Κρατικό Θέατρο ξεκίνησε πριν από δύο καλοκαίρια. Οι πρώτες μου σκέψεις ήταν για τον Ευρυπίδη, γιατί είναι έμπλεος έτσι, ηρωνίας και ένθετων κωμικών που μου αρέσουν πολύ. Καταλήξαμε ψάχνοντας σε ένα από τα έργα του τέλους της ζωής του, όπου στην καλύτερη περίπτωση ήταν βαρύθιμος, με την Αθήνα και με όσα συνέβαιναν. Παρόλα αυτά, όταν επισημοποιήθηκε η πρόταση, ξαφνιάστηκα, ενώ έψαχνα όλο τον καιρό. Κάπως έτσι θα δουλέψουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η παράσταση. Δεν την έχω την Ιφηγένεια στο σαλόνι μου. Οπότε θα προσπαθήσω και να γίνει αυτή η δουλειά με συντελεστές που επίσης ξαφνιάζονται και δεν θεωρούν τίποτε δεδομένο και δικαιωματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κρατικό και τον κύριο Αναστασάκη και τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο και το Φεστιβάλ που αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση. Στις 2 και 3 Αυγούστου έχουμε Αριστοφάνη, Νεφέλες, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Αν και ο Διευθυντής του Εθνικού με αποθάρρυνες προς τον Αριστοφάνη με αυτό που ανέφερε. Γεια σας. Εγώ πρώτη φορά έχω την περιέργεια να περιεργαστώ αυτόν τον ποιητή που για μένα έχει πολύ ουσία και πολύ βάθος και ενδιαφέρον. Χαίρομαι που θα είναι με ηθοποιούς και συντελεστές που εκτιμώ πολύ και συνεργάζομαι και θέλω να συνεργάζομαι. Και όπως επίσης για το ότι είναι μια νέα μετάφραση του Γιάννη Αστερή που αισθάνομαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αυτά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Μόνο περιέργεια και χαρά έχω γι' αυτό. Και το τελευταίο είναι 9 και 10 Αυγούστου ο Προμηθέας Δεσμότης στη σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη. Σταύρο. Σας ευχαριστώ και εγώ που βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ. Είναι μια σημαντική στιγμή για το ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας να παρουσιάζουμε ίσως το δυσκολότερο κείμενο της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Και εμείς θα είναι σε καινούργια μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, σκηνικά του Κώστα Βαρότσου, ο οποίος είναι εδώ, δεν είναι σκηνογράφος, αλλά είναι σημαντικός γλύπτης, κοστούμια του Γιάννη Μετζικόφ και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Μαζί μας θα είναι και η Κάθριν Χάντερ. Δεν μπορούσε σήμερα να είναι, γιατί έχει αρχίσει τις πρόβες από την προηγούμενη εβδομάδα στο RSC. Ετοιμάζουν τον Τίμωνα τον Αθηναίο.
θα είναι μαζί μας από τα τέλη Φεβρουαρίου και ίσως τότε τα ξαναπούμε. Να περάσουμε στη Μικρή Επίδαυρο, στην εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής. Γιώργο Κομεντάκη, κρύβεσαι, είσαι εδώ. Το ξέρω, αλλά μαζί πάτε. Διευθυντής της εναλλακτικής είναι ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε. Καλησπέρα και από μένα, ο Γιώργος Κομεντάκης. Ναι, ναι. Ξέρει πως για να δημιουργήσει ένα μύθο δεν πρέπει να μιλάς πολύ, οπότε αποφεύγει να μιλάει και βάζει εμένα. Η εναλλακτική σκηνή πηγαίνει για πρώτη φορά στην Μικρή Επίδαυρο και αυτό είναι λογικό γιατί είναι ένας πολύ νέος θεσμός, δεν πρόλαβε ακόμη. Αλλά και η μεγάλη λυρική έχει από το 1961 με τη Μαρία Κάλλας να πάει στην Επίδαυρο, οπότε είναι η δεύτερη, έτσι, ας πούμε, τρίτη μάλλον, παρουσία της λυρικής. Η μικρή λυρική πάει στη Μικρή Επίδαυρο και φέρνει το αντικείμενο, μα θέλετε, το βασικό αντικείμενο της δραστηριότητάς της, που είναι το σύγχρονο μουσικό θέατρο, σε έναν χώρο ιστορικό. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της παρουσίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με ένα ευρύτερο κοινό έργα τα οποία συνήθως αναφέρονται σε ένα μικρό κοινό ειδικών. Τη σκηνοθεσία της όπερας, της νεανικής όπερας του Γιώργου Κουμεντάκη, «Έσετε Ήμαρ», θα έχει αναλάβει ο Έκτορας Λυγίζος, ενώ τα άλλα δύο έργα, τα οποία έχουν μια περίεργη σκηνική υπόσταση, θα επιμεληθώ σκηνοθετικά εγώ. «Θεογονία» του Ισιώδου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Σοφία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Αθηνών που μας δίνει τη δυνατότητα και εγώ και το Πατέρι Project να βρεθούμε σε έναν υπέροχο ανοιχτό χώρο, όπως είναι το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, να ασχοληθούμε με ένα υπέροχο, τεράστιο κείμενο «Θεογονία» του Ισιώδου και να προσπαθήσουμε να βρούμε από πού ερχόμαστε, ποιο είναι το δικό μας χάος, ο δικός μας ουρανός και όλα αυτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είστε όλοι καλεσμένοι σε ένα πολύ μεγάλο δουλέντι, 5 και 6 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου. Δάφνης και Χλώη του Λόγκου, δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν, με τον Δημήτρη Μπογδάνο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστούμε θερμά για το καλωσόρισμα. Αυτό είναι τιμή μας που βρισκόμαστε στο φεστιβάλ σε αυτή τη φάση που είναι τόσο δυναμικό και ήδη, ας πούμε, από το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα και από το πώς γίνονται τα πράγματα, αντιλαμβανόμαστε μία νέα οπτική και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ο Λόγκος βρίσκεται στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, έτοιμος να αλληλεπιδράσει ουσιαστικά με τις αποδόσεις του Σαγκάλ, του Κορτό και πολλών άλλων, αποδίδοντας ουσιαστικά την οπτική της Ευρώπης πάνω στην κουλτούρα Γκρέκα. Θέλουμε να εντάξουμε αυτό το αρχιετυπικό ζευγάρι και να δώσουμε τη λογική αυτού του διπόλου πάνω στο καλό και το κακό. Σε μια εποχή που δυστυχώς μας είναι πολύ πιο εύκολο να είμαστε κακοί, θα θέλαμε πολύ να εξετάσουμε αυτό πώς συμβαδίζει με την αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 26 και 27 Ιουλίου, Φέδρα του Ρακίνα, σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδωρού. Έφη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Αθηνών για αυτή την πρόσκληση. Το εγχείρημα αυτό έχει την αφετηρία του στη νέα μετάφραση του Στάτη Πασχαλή. 30 χρόνια μετά την πρώτη εκδοχή της μετάφρασης που έδωσε την παράσταση του 1993 στο Θέατρο Αμόρε, ο Στατήρ Πασχάλης επανέρχεται στη μετάφραση της Φέδρας, αυτή τη φορά σε μέτρο και ομοκαταληξία, πολύ κοντά στο πρωτότυπο κείμενο. Φυσικά αυτή η επαναφορά με ένα τρόπο υπόσχεται μια νέα δραματουργική, σκηνοθετική και υποκριτική ελπίζω να προσέγγιση στο έργο. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Ρίκ Ρίφνελ, ότι ο Ευρυπίδης στη Γαλλία
προσλαμβάνεται με κάποια επιφύλαξη ως ακαδημαϊκός. Θα λέγαμε μπορούμε να πούμε το αντίστοιχο και για την Ελλάδα, ότι η Ορική μας έχει μια πρόσληψη τέτοια ακαδημαϊσμού. Θέλουμε να ελπίσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και θα αποδείξουμε ότι είναι το ίδιο τραχής όμως και πεντακάθαρος, όπως και ο Ευρυπίδης μέσα στα πάθη του. Φυσικά, η μετάφραση αυτή αναδεικνύει την μουσικότητα του θεάτρου του Ρακίνα, το οποίο θα είναι και το στοίχημα αυτής της προσέγγισης, στην οποία ελπίζουμε και προσβλέπουμε στη σύνταξη της Κομική Φρανσέζα. Ευχαριστούμε πολύ. Η τελευταία επανάσταση στη Μικρή Επίδαυρο είναι στις 2 και 3 Αυγούστου, Δαναΐδες του Ανδρέα Κάλβο. Σκηνοθεσία Νατάσα Τριανταφύλλη. Νατάσα. Πριν από περίπου ένα χρόνο, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης, πολλοί από εσάς θα τον ξέρετε, και μου είπε ότι το Μουσείο Μπενάκη έχει εκδώσει, έχει κάνει κάποιες εκδόσεις για τον Ανδρέα Κάλβο, μεταξύ των οποίων είναι και ένα έργο, οι Δαναΐδες, πάνω στο μύθο του Δαναού, που ακολούθησαν και οι Κέτιδες του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Και αυτό το έργο, αυτή η τραγωδία, δεν έχει παιχτεί ποτέ. Ήταν ένας πολύ μεγάλος καημός του Ανδρέα Κάλβου να παιχτεί και μου λέει, θέλω να το διαβάσεις και να μου πεις, μου σε ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι από το τηλέφωνο εκείνο ένιωσα αυτή την τρομερή συγκίνηση ότι κάτι πρέπει να απελευθερωθεί. Δηλαδή πώς γίνεται ο Ανδρέας Κάλβος που όλοι ξέρουμε, ας πούμε, από τις ΕΟΔΕΣ και που είναι πια εθνικός μας ποιητής, να έχει γράψει μια τραγωδία στα Ιταλικά, η οποία μας είναι άγνωστη. Πράγματι διάβασα το έργο. Αυτή η αρχική συγκίνηση της απελευθέρωσης, ότι αυτό το έργο ας πούμε, πρέπει να φύγει από το κλουβί του και ελπίζω να πετάξει ψηλά, δεν ήταν και τόσο τυχαία, γιατί το έργο αυτό είναι. Είναι δηλαδή η προσπάθεια μιας κόρης της υπερμνήστρας να σπάσει τα δεσμάτα οικογενειακά και να προχωρήσει παρακάτω. Ξεκίνησε στο μυαλό μου και η μετάφραση του Δημήτρη του Αρβανιτάκη να παιχτεί στην σκηνή. Ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο καλωσορίστηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών και Πιτάβλου και από τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να προχωρά μπροστά και να σπάω τα δεσμά, έχοντας μια οικογένεια. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι μαζί η θεατρική μου οικογένεια, που είναι η Μόνικα, που θα κάνει τη μουσική, που είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε. Και θα τραγουδήσει η Άρτεμις Μπόγρη που δανειστήκαμε από τη Λυρική. Κάπως μάλλον πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και αυτός ο δεσμός. Η Ελένα Παπαλιγούρα που είναι επίσης η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε. Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Καθώς και τα καινούργια μέλη της οικογένειας, ο Άρης Βαλής. Και η Έλληνα Τριανταφυλλοπούλου που θα κάνει την δραματουργία. Ελπίζω αυτό το εγχείρημα να είναι όντως αποκαλυπτικό, γιατί είναι και για μας λίγο χαρτογράφητο και ίσως, δεν ξέρω, ελπίζω, να καταφέρει να σκεγγραφεί αυτό το πρόσωπο του Κάλβου που ποτέ δεν έχει φανερωθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.